Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, βέβαια θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με έναν εξαίρετο ερευνητή Έλληνα στην Μεγάλη Βρετανία, διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ, τον κύριο Νίκο Αλετρά. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή που τον φιλοξενούμε. Κύριε Αλετρά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα από Κρήτη, από Ελλάδα. Ερευνητές λοιπόν στη Βρετανία, με επικεφαλής εσάς, ειδικώς στην πληροφορική, αναπτύξατε ένα αλγόριθμο που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να προβλέψει με μεγάλο ποσοστό ακρίβειας ποιοι χρήστες στο Twitter διαμοιράζουν fake news, σωστά? Ναι, σωστά. Σε αυτή την έρευνα να αναλύσουμε τη συμπεριφορά χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Twitter, κατά πόσο είναι επιρρεπής στο να διαμοιράσουν πληροφορία η οποία προέρχεται από είτε αξιόπιστες είτε αναξιόπιστες πηγές, και να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιώντας μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες χρησιμοποιούν πληροφορία από τις αναρτήσεις του χρήστη μέχρι την πρώτη ανάρτηση είτε αξιόπιστης είτε μη αξιόπιστης πηγής από κάποια μέσο. Οπότε παρακολουθείτε την δραστηριότητά του, σωστά? Και μέσα από αυτή τη δραστηριότητα προκύπτουν κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Ναι, ακριβώς. Αυτό που είδαμε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι ότι οι χρήστες οι οποίοι τείνουν να διαμοιράζουν περιεχόμενο από έγκυρες πηγές πληροφόρησης, όπως παραδείγματος χάρη το BBC στη Μεγάλη Βρετανία ή το Reuters, που τα οποία θεωρούνται έγκυρα μέσα, διαμοιράζουν πληροφορία η οποία είναι περισσότερο κοντά στο οικογενειακό τους περιβάλλον, επικοινωνούν με τους φίλους τους και τέλος πάντων διαπραγματεύονται διάφορα θέματα τα οποία είναι γενικά. Από την άλλη πλευρά, οι χρήστες οι οποίοι είναι επιρρεπείς στο να διαμοιράσουν ψευδείς πληροφορίες, αυτοί κυρίως χρησιμοποιούν γλώσσα η οποία είναι πιο αγενής και επιπλέον συζητάνε θέματα τα οποία αφορούν πολιτική, αλλά κυρίως από μια οπτική θεωριών συνωμοσίας. Ακραία, μάλιστα. Η ακρίβεια πρόβλεψης σε τι ποσοστό φτάνει? Τα συγκεκριμένα δεδομένα που έχουμε εμείς περιλαμβάνουν χρήστες οι οποίοι κατά κύριο λόγο ποστάρουν, αναρτούν περιεχόμενο στα αγγλικά και η ακρίβεια κυμαίνεται γύρω στο 80%, αλλά προφανώς θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στην ερμηνεία αυτή του 80%, γιατί εάν αλλάξουμε παραδείγματος χάρη τη γλώσσα και επικεντρωθούμε στην Ελλάδα, οι οποίοι ποστάρουν στα ελληνικά, αυτό μπορεί να αλλάξει, είτε μπορεί να το κάνει πιο εύκολο, είτε μπορεί να γίνει πιο εύκολο για τον αλγόριθμο, είτε πιο δύσκολο. Και είναι κάτι το οποίο μελλοντικά θα μας απασχολήσει στο να το διερευνήσουμε. Κύριε Αλετρέα, εσείς και οι συνεργάτες σας, πόσα tweets συνολικά, θρηστικά μελετήσατε και εξετάσατε, χιλιάδες? Νομίζω εκατομμύρια. Εκατομμύρια? Ναι, είναι, γιατί έχουν περίπου γύρω στους 15 με 20 χιλιάδες χρήστες και για να φτάσουμε σε αυτόν τον αριθμό αναλύσαμε ένα τεράστιο αριθμό tweets. Βέβαια όχι χειρονακτικά, αλλά αυτόματα χρησιμοποιώντας αλγόριθμους και αυτοματοποιημένα συστήματα. Υπάρχουν κάποιες λέξεις κλειδιά στην όλη διαδικασία που αναφέρουν τις περισσότερες φορές όλοι αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία του fake news? Ναι. Είδαμε ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτοί οι χρήστες κυρίως χρησιμοποιούν αγενείς χαρακτηρισμούς, λέξεις οι οποίες είναι απρεπείς, θα λέγαμε, αλλά ακόμα χρησιμοποιούν και θέματα τα οποία είναι σχετικά με το Ισλάμ ή το Ισραήλ, και αυτά είναι κυρίως, όπως σας είπα και πριν, από την σκοπιά των θεωριών συνωμοσίας. Μάλιστα. Και βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι λειτουργείται κατά κάποιο τρόπο προληπτικά, σωστά?
Ναι, ακριβώς. Αυτό τώρα, αυτή η μέθοδος, αυτά τα μοντέλα τα οποία φτιάχνουμε με τους φοιτητές μου, προφανώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προληπτικά σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter για την καλύτερη πληροφόρηση των χρηστών, οι οποίοι ίσως να είναι επιρρεπείς στο να διαμοιραστούν τέτοια πληροφορία, αλλά και επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από κοινωνικούς επιστήμονες και κοινωνιολόγους, ναι, όπου μπορούν να κάνουν ανάλυση συμπεριφοράς των χρηστών κοινωνικής δικτύωσης σε μεγάλη κλίμακα, χρησιμοποιώντας αυτές τις αυτόματες μεθόδους. Μάλιστα. Επόμενος στόχος εσάς και της ομάδας σας, ποιος είναι? Όπως σας είπα, όπως ανέφερα και πιο πριν, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ερευνήσουμε κατά πόσο διαφέρει η ακρίβεια αυτής της μεθόδου σχετικά με τη γλώσσα την οποία χρησιμοποιούμε για την εκμάθηση, γιατί εδώ επικεντρωθήκαμε κυρίως στα αγγλικά, αλλά όπως σας είπα, δεν ξέρουμε αν αυτό το 80% ισχύει για χρήστες οι οποίοι αναρτούν περιεχόμενο στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά και ούτω καθεξής. Οπότε, επεκτείνοντας την έρευνά μας σε άλλες γλώσσες, θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Και επιπλέον, κάτι το οποίο δεν κάναμε σε αυτή την έρευνα και ίσως θα πρέπει να το διερευνήσουμε, είναι κατά πόσον εκτός της γλώσσας, εκτός του τι αναρτά κάποιος στο Twitter, εάν το δίκτυο, το κοινωνικό δίκτυο, οι φίλοι, οι σχέσεις οι οποίες έχει ένας χρήστης με άλλους χρήστες στο Twitter ή ας πούμε στο Facebook, αν κάναμε κάποια έρευνα στο Facebook, βοηθάει στο να φτιάξουμε τα μοντέλα μας πιο ακριβή. Κυρία Λετρά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το σχόλιο, την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.